Συμβαίνει με τις τιμές. Έχουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο του Ινστιτούτου Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, για να το δούμε με νούμερα τώρα. Πολύτιμο συνεργάτη. Ναι, πολύτιμο συνεργάτη. Για να έχουμε τα στοιχεία, έχουμε όμως και τον κύριο Λεωνίδα Βατικιώτη, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, όπου κάνατε μια εξαιρετική έρευνα που δείχνει ότι ο μισθός φτάνει πόσο. Για 18 ημέρες. Και μετά τι γίνεται. Αναλήψεις από την τράπεζα, προκαταβολές. Και πείνα. Και κανένας φίλος, άμα υπάρχει, και η οικογένεια, ένα τσοντάρι, ρε φενέ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Ήμασταν φοιτητές. Αυτό δεν είναι κακό. Να επιστρέψεις πίσω, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί ακούσαμε σήμερα για τις τιμές από τον κύριο Γεωργιάδη στη Βαρβάκιο. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν το τραπέζι της Αρακοστής. Καταρχήν να πούμε ότι η Βαρβάκιος αγορά το καλάθι το οποίο φτιάχνει θελοντικό. Δεν είναι καλάθι του νοικοκυριού. Έχουν βάλει οι αγαπητοί ψαράδες, τα ψαράδικα στην Βαρβάκια αγορά, 5 προϊόντα. Στα προϊόντα αυτά δεν υπάρχει το χταπόδι. Το ότι δεν υπάρχει το χταπόδι είναι γιατί η τιμή του χταποδιού, επειδή το χταπόδι έχει πολλά πλοκάμια, έχει εκτοξευθεί. Τα προϊόντα τα οποία υπήρχαν σε σχέση με πέρσι, και δεν θα πω πέρσι, θα πω τον περασμένο μήνα, την περασμένη εβδομάδα. Με την εβδομάδα αυτή και την εβδομάδα που θα διανύσουμε τις καθαρές Δευτέρες, δηλαδή εννοώ μέχρι τη Δευτέρα που είναι ανοιχτά και την Κυριακή το βράδυ η Βαρβάκιος αγορά. Και καλούμε και τον κόσμο να πάει, οι οποίοι είναι στην Αθήνα, να πάει να ψωνίσει από τη Βαρβάκια αγορά, γιατί θα πάρει φρέσκα πράγματα, στην τιμή την οποία αυτός θα επιλέξει να πάρει. Είναι ακριβές σε σχέση με πέρσι, θα πούμε ότι υπάρχουν και προϊόντα τα οποία έχουν αυξηθεί, έχουν διπλασιαστεί. Όπως για παράδειγμα τα καλαμαράκια, τα φρέσκα. Υπάρχουν σχεδόν στο σύνολό τους το καλάθι, το περσινό, τα προϊόντα τα οποία έχουν βάλει πέρσι με τα προϊόντα που έχουν βάλει φέτος, είναι αυξημένα τουλάχιστον κατά 20%. Δεν θέλω να πω παραπάνω, 20% γιατί είμαι συγκρατημένος. Όμως ακούσατε και τους δύο κυρίους που είπαν για την ενέργεια. Και μάλιστα χτύπησε και το καμπανάκι στον Πρωθυπουργό. Θέλω να μιλήσω λοιπόν για την έρευνα την οποία έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και να σας πω τι συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει περίπου ένας μέσος μισθός 15.500 ευρώ, ετήσιος μισθός. Στην Γαλλία, ο οποίος είναι αυξημένος ο μισθός κατά 166,67%, είναι 40.000, θέλει 30 ημέρες εργασίας για να πληρώσει το ετήσιο ρεύμα του. Γαλλία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Στη Γερμανία θέλει 33 μέρες για να πληρώσει το ετήσιο ρεύμα του. Στην Πορτογαλία 35 μέρες για να πληρώσει το ετήσιο ρεύμα του, που έχει 33,3% αυξημένο μισθό σε σχέση με το μισθό του Έλληνα. Στη Βουλγαρία και στην Ιρλανδία θέλει 36 μέρες. Στη Λετωνία, στο Βέλγιο, στην Κροατία 37 μέρες. Στην Ισπανία θέλει 38 μέρες, που ο μέσος μισθός είναι 86,67% παραπάνω από το μισθό του Έλληνα, 28.000 ευρώ. Στη Σλοβακία θέλει 45 μέρες. Στην Ολλανδία 48 μέρες. Στην Ελλάδα θέλει 2 μισθούς. Θέλει 2 μηνιαίους μισθούς για να καλύψει το κόστος να πληρώσει μόνο την ενέργεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άλλοι 2 μισθοί τουλάχιστον είναι μισθοί οι οποίοι εξαλείφονται στις αυξήσεις των προϊόντων διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης. Όχι για να αγοράσουμε τα προϊόντα, στις αυξήσεις των προϊόντων. 2 μισθούς λέτε ότι είναι αυτό. 2 μισθούς μηνιαίους είναι για να καλύψουμε το κόστος της ακρίβειας, όχι να αγοράσουμε το προϊόν. 2 και 2, 4 δηλαδή. Μας μένουν αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Ναι, δηλαδή. 8, αν είσαι μισθωτός, όχι δημόσιος υπάλληλος. Εάν είσαι μισθωτός ο οποίος αμείβεσαι με το κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αυτό φτάνει πάνω από τους 6 μισθούς. Αντιλαμβάνεστε τι απομένει στον Έλληνα εργαζόμενο και μιλάμε για μισθωτούς πλήρους απασχόλησης. Και δεν μιλάμε αυτό, 2 μισθοί μόνο για να καλύψει την ακρίβεια. Έτσι. Ακριβώς. Και να κρατήσουμε, αν μου επιτρέπετε, προς επίρρωση των όσων λέτε, πως ο ορισμός. Αυτή είναι τη δικιά σας έρευνα. Ναι. Προς επίρρωση, ότι το ορισμός της ενεργειακής φτώχειας είναι στο 10% του μισθού. Όταν δηλαδή πληρώνεις λογαριασμό πάνω από 10% του μισθού, είσαι ενεργειακά φτωχός. Άρα εδώ μιλάμε πως η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι ενεργειακή φτωχή. Θερίζει ενεργειακή φτώχεια. Πώς αυτό είναι το συμπέρασμα. 10%.
Όχι, πώς είναι ο πληθυσμός που έχει 10%. Όχι, εάν σε ένα νοικοκυριό δίνεις 10,1% του εισοδήματός σου, του μισθού σου για ενέργεια, είσαι ενεργειακά φτωχός. Πώς θα είναι, έχετε κάποια στοιχεία? Όλα τα νοικοκυριά δεν θα είναι. Ακριβώς. Πλέον με την αύξηση που έχουν καταγράψει τα τιμολόγια της ενέργειας, συμπεραίνεις ότι επειδή δίνει ο κόσμος πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο από το εισόδημά του για να καλύψει τους λογαριασμούς της ενέργειας, η ενεργειακή φτώχεια θερίζει. Για πείτε μας τώρα, τελειώνει ο μισθός 18η ημέρα. 6 στα 10 νοικοκυριά αρχίζουν και μειώνουν αγορές. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε τώρα αγορές πολυτελείας, μιλάμε για τα τρόφιμα, για είδη πρώτης ανάγκης. Για πείτε μας λίγο για την έρευνά σας. Δεν ήθελα καταρχήν να διακόψω, αλλά μια και με ρωτήσατε. Το συμπέρασμα αυτό που αναφέρατε, ότι ο μισθός διαρκεί 18 ημέρες, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν άλλα ευρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, επιτρέψτε μου να τα αναφέρω. 74% των νοικοκυριών αύξησε τις δαπάνες του για λογαριασμούς του σπιτιού. 65% αύξησε τις δαπάνες του για είδη διατροφής και 61% αύξησε τις δαπάνες του για θέρμανση. Καταλαβαίνουμε δηλαδή με αυτά τα μεγέθη ότι τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν το κύμα της ακρίβειας. Αποτέλεσμα αυτών των παραπάνω δαπανών που έδωσαν τα νοικοκυριά είναι πως το 40% περιόρισε τις δαπάνες του για εξόδους, ταβέρνα, μπαρ, καφέ, ποτό κτλ. Το 38% περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση και υπόδηση και το 36% ξόδεψε λιγότερα για ταξίδια. Και εδώ, ας μην φανταστούμε εξωτικά μέρη, μπορεί να είναι και το ταξίδι στο χωριό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αυτές οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα βασικά είδη διατροφής δημιούργησαν ένα ντόμινο που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η ζήτηση στα πάντα, από την εστίαση μέχρι το βιβλίο, μέχρι την υπόδηση. Δημιούργησε δηλαδή μια φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Αποτέλεσμα αυτής της φτωχοποίησης είναι πως το 57% δήλωσε ότι προχωράει, ότι είναι αναγκασμένο να κάνει περικοπές προκειμένου να τα φέρει βόλτα στην οικογένειά του. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε ανέκαθεν ένα τέτοιο ποσοστό. Ποτέ δεν ήταν τόσο υψηλό. Όλα τα προηγούμενα χρόνια καταγράφαμε ένα αντίστοιχο ποσοστό της τάξης τους από 42% μέχρι 48-49%. Και αυτή τη φορά αυξήθηκε στο 57%. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι πια δεν αφορά μόνο ένα μικρό κομμάτι. Επιτρέψτε μου να αναφέρω... Και δεν είναι μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί στοχεύουμε πολλές φορές και λέμε να βοηθηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά και καλά κάνουμε. Έτσι. Κατώτατος μισθός. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι η περίμετρος αυτή της ακρίβειας αγγίζει και εισοδήματα τα οποία είναι εκτός επιδοματικών πολιτικών, εκτός βοήθειας. Και αυτά δυνητικά μπορεί να γίνουν ευάλωτα νοικοκυριά. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε για πολλωστή μάλιστα φορά είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει να θίγονται εισοδηματικά και τα λεγόμενα μεσαία εισοδήματα. Αυτά τα εισοδήματα δηλαδή τα οποία δεν πρόκειται να πάρουν την αύξηση του βασικού μισθού, αλλά βλέπουμε ότι λόγω των ανατιμήσεων είναι αναγκασμένα να μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες τους. Να σας αναφέρω ότι το 85% δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να αποταμιεύσει λόγω των αναγκών που υπάρχουν για καθημερινές δαπάνες. Και όμως οι αποταμιεύσεις αυξάνονται. Αυτό που το αποδίδεται. Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι ποιοι κάνουν αποταμιεύσεις. Δηλαδή εδώ αυτό το οποίο είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, τη διετία για παράδειγμα της πανδημίας, είναι να γίνονται αποταμιεύσεις όχι από τα πιο φτωχά στρώματα, αλλά από αυτές τις 20-25.000 για παράδειγμα επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει οι τράπεζες ότι εμείς μόνο αυτούς χρηματοδοτούμε, γιατί μόνο αυτοί έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να χρηματοδοτηθούν. Από την άλλη τη μεριά καταλαβαίνουμε ότι το φτωχότερο κομμάτι και της κοινωνίας και των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων είναι που οδηγείται στα βράχια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως πέρα από τη φτωχοποίηση αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι υπάρχει και μία όξυνση των ανισοτήτων. Δηλαδή
το κομμάτι της κοινωνίας που είναι κάτω από, κάτω από 30.000, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αυξανόμενο το οποίο δήλωσε ότι μειώθηκε το εισόδημά του, και στο ποσοστό που είναι με πάνω από 30.000 ετήσιο εισόδημα, και εκεί μπορούμε να δούμε ένα ποσοστό της τάξης του 23% που δήλωσε ότι αύξησε το εισόδημά του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια εισοδηματική πόλωση στην κοινωνία. Υπάρχει ένα κομμάτι φτωχών νοικοκυριών τα οποία έγιναν φτωχότερα. Εδώ όμως δεν υπάρχει η αιτιολογία που υπήρχε τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, ότι ξέρετε όλοι φτωχήναμε. Όχι. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο βελτίωσε αισθητά τη θέση του. Και μάλιστα να πούμε ότι και το 52% των ερωτώμενων απάντησε ότι είναι απεσιόδοξο για το μέλλον. Δεν βλέπει δηλαδή να επέρχεται κάποια βελτίωση της οικονομικής του θέσης. Ωραία. Και κύριε, αυτό που λέω για να κλείσουμε. Να έρθω να προσθέσω. Να το προσθέσετε και να μας πείτε αν περιμένουμε και άλλες αυξήσεις. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι. Δεν περίμενα και τι την έκανα την ερώτηση. Μα είναι αυτό που κάνει. Σήμερα. Για πείτε μας. Σχολιάστε και πείτε μας για τις ανατιμήσεις για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και πήρα ένα βούτυρο, το 225 γραμμαρίων. Το οποίο το είδα στο ψυγείο, το είχε 2 ευρώ και 67 λεπτά. Όταν πήγα στο ταμείο να το πληρώσω, είδα στην απόδειξη ότι μου το χρεώσανε 3 ευρώ και 98 λεπτά. Και λέω στον ταμεία, όπα, έκανες λάθος. Το ταμπελάκι στο ψυγείο, στο συγκεκριμένο βούτυρο, λέει 2,67, όχι 3,98. Μου λέει, ξέρετε, δεν προλάβαμε να αλλάξουμε το ταμπελάκι. Δηλαδή, λέω, σε μία μέρα πήρε αύξηση το βούτυρο αυτό 49,06%. Από 2,67, 3,98. Σε μία μέρα. Έρχομαι να προσθέσω αυτά που είπε ο κύριος Βατικιώτης. Σαν τον κλουζό, πάτε στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς το κάνουμε από το 2008, κύριε Σκούρη. Έχω την εντύπωση όμως ότι πια οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι σαν το χρηματιστήριο. Να προσέξουν. Ανεβαίνουν δηλαδή σε ρυθμό. Είναι μονόδρομος. Αλλά μόνο πάνω, έτσι. Μας ενδιαφέρει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο καταναλωτής να είναι ενήμερος. Να προσέξουν οι καταναλωτές την περίοδο αυτή και δει μέχρι την καθαρή Δευτέρα τα προϊόντα. Τα παρεμφερή που δεν αφορούν τη σαρακοστία. Οι ημερομηνίες λήξης να βλέπουν. Όχι, πέρα από τις ημερομηνίες λήξης. Αυτό είναι μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, μέσα στο καλάθι των αλυσίδες. Πήγαμε και πήραμε καλαμαράκι το οποίο είναι μέσα σε μεγάλη αλυσίδα στο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο έχει αλλιευτεί 17 Σεπτεμβρίου του 2021 και έχει ημερομηνία λήξης 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Δηλαδή, ο έμπορος το αγόρασε με τιμή του 21 και το πουλάει σε εμάς το 2023 με τιμές του 23. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αλλά μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο σε 6 μήνες λύγει. Θα πάει να φάει ο Έλληνας μαλάκιο του 2021 με το τιμή... 2023. Μάλιστα. Το οποίο αυτό ενδεχομένως να το φάνε και πολλοί καταναλωτές. Αν βγουν σε μια ταβέρνα, σε ένα τσιπουράδικο, σε ένα ουζάδικο, εκεί που δεν γνωρίζουν από πού είναι. Θέλω να πω το εξής όμως για την έρευνα που είναι πάρα πολύ σωστή της ΓΕΣΕΒΕ, να προσθέσω την έρευνα του Ινστιτούτου. Πολύ σύντομα. Του Ινστιτούτου. Σε τίτλου έργαση της ΓΕΣΕΒΕ. Μάλιστα. Αυτό που μας έδειξε, που παρουσιάστηκε 22 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μας έδειξε το εξής. 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν μειώσει τις αγορές, τις ποσότητες των αγορών των τροφίμων του και των ειδών πρώτης ανάγκης. 4 στους 10 Έλληνες μισθωτούς βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό έχουμε μπει σε ένα σπιράλ, που το σπιράλ αυτό και κάποιος να θέλει να ξεφύγει από μέσα, να ανέβει προς τα πάνω, τον ρουφάει και αυτό προς τα κάτω. Εδώ λοιπόν όμως το σημαντικό και είναι ότι σύμφωνα με την απογραφή η οποία έχει γίνει, είναι πολύ σημαντικό. Το 2011... ο πληθυσμός μας ήταν 10.815.197 πολίτες. Το 2021 είναι 9.716.889 πολίτες. Δηλαδή, μείωση 10,15%. Δηλαδή, αφανιζόμαστε, κύριοι. Κύριε Αυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Βατικιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.